Ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή του Βορείου Εύρου, τραγική συνέπεια του μεταναστευτικού ζητήματος. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδημοτήχου έπειτα από το τροχαίο δυστύχημα, ενώ μία γυναίκα δυστυχώς κατέληξε. Βεβαίως, σήμερα το πρωί στις 8.30 ώρα περίπου μεταφέρθηκαν με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ 6 μετανάστες, παράτυποι μετανάστες, κατά δήλωσή τους από τη Συρία. Δυστυχώς η μία γυναίκα ήταν ήδη νεκρή και οι άλλοι 5 τραυματίες. 2 εκ των τραυματιών ήταν σε βαριά κατάσταση. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Ιδίως ο ένας έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διασωληνώθηκε και εξαιτίας της βαρύτητας κατάστασης και των προβλημάτων που είχε, διακομίστη αμέσως στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, ο δεύτερος που έφερε και αυτός κακώσεις στο θώρακα, αφού σταθεροποιήθηκε από εμάς, όπως σας είπε και ο χειρουργός, ο κ. Μετρέκας, μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 3 σε εμάς, ένας εκ των οποίων είναι ένα παιδί περίπου 12-13 ετών, με ένα κάταγμα πτυχιοκαρπικής στο οποίο έχει αναταχθεί, και δυστυχώς από τις πληροφορίες που έχουμε, μάλλον είναι ο γιος της γυναίκας που έχει καταλήξει. Στους τραυματίες επίσης συμπεριλαμβάνονται και μικρά παιδιά, ενώ αρκετοί εξ αυτών χρειάστηκε να διακομιστούν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Οι 2 εκ των 5 έχουν φύγει από τη μονάδα νοσηλείας και έχουν κατέβει στον κάτω όροφο που είναι τα πιο βαριά περιστατικά, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρές κρανιογενικές κακώσεις. Και βέβαια οι υπόλοιποι 3 συνεχίζουν να είναι στην κλινική, στην Α χειρουργική εδώ στην πόλη του Δημοτήχου. Μιλάμε για δρόμους στενούς, με στροφές. Δεν γίνεται να αναπτύξεις ταχύτητα σε τέτοιους δρόμους. Το maximum που μπορείς να πας είναι με 50-60. Ακριβώς. Υπάρχουν αρκετές στροφές και δεν υπάρχει έτσι οπτική επαφή από την πάνω στις στροφές. Ιδίως εκεί γίνεται το συγκεκριμένο κομμάτι. Έτσι. Και πόσο μάλλον τώρα που σιγά σιγά χειμωνιάζει και θα υπάρχει και ολισθηρότητα στους δρόμους.